Πόσο λαχταρό τ' αρμύρο νερό να με φέρει στη γη τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με πάντα να νικάς. Μιλάω, δάσε μου, δάσε μου, να χωράς λίγο εγώ. Σε να κοντίσει να με βγάλουν που είδα μέσα. Και, να φύγεις. Εδώ καμού να υπογράψω ένα χαρτί. Έγραφε πάνω πως πρέπει να δηλώσω πίστηνη στο στέμμα και στην απεικιοκρατική κυβέρνηση. Και ότι δεν θα έχω σχέση με τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον τους. Αν το υπόγραφα ήταν να έχουν να φύγω. Και σου, δεν δέχτηκες. Ναι, και όπου να σε φεύγω. Πάω να πει. Υπόγραψες. Μια τσίζα ή τον πλουτί δεν μπορεί να σβήσει τα πιστεύκο που είσαι μες στην καρκιά του ένας άνθρωπος. Δεν είναι έτσι που είπες. Τόσο φακελός. Είναι μόνοι. Εδώ και μου τον ένας βαριάνος. Τώρα που φκένα από το γραφείο του διοικητή. Ποιος σου τον έπεψε. Δεν έχω ιδέα. Έκαμα να τον ρωτήσω, Μάια. Την έψα μου να σιωπήσω. Φανέστε μου να κόμμα να ξύνωσω. Και αν έχεις την περίεργεια, να δεις πώς μου τον έπεψε. Έχω καλό, έχω. Πλούτη. Έχει άλλο φάκελο μέσα. Γράφει το όνομα σου. Τα γράμματα της Αντός τότε. Τα γνώρισα τα. Της Αντός, μα... Να μου γίνεις και δεν καταλάβω. Πολλά παράξενα πράγματα. Γιατί να δούμε, να ανοίξει το, να δούμε να μου σου γράφει.
Πλουτή μου, ελπίζω να πιάσεις το γράμμα που σου γράφω. Γιατί νιώθω μεγάλη ανάγκη να σου πω πόσο πολλά σε σκέφτομαι και πόσο λυπούμαι που είσαι μακριά μου. Χτυπούσε εσέναν, βασανίζουσε, αλλά την ίδια ώρα θέλω να ξέρεις πως τα χτυπήματα τους Εγγλέζους φτάνουν στο δικό μου το κορμί. Πονώ μαζί σου, υποφέρω μαζί σου. Γιατί όσοι αγαπιούνται αληθινά γίνονται ένα. Και εμάς η αγάπη μας εν δύνατη πολλά. Μια είναι η σκέψη μας ποιον και έναν τα κορμιά μας. Έξερα ακόμα πως είμαι περήφανη για σένα και τα όσα έκαμες. Η δοκιμασία σου, πλουτή μου, δύσκολη πολλά. Όμως προσεύχομαι στο Θεό να σου δει αδύναμη να αντέξεις. Μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε τον χρόνο πίσω. Να σμίαμε και να ζούσαμε μαζί αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Τούτον εν το όνειρό μου. Και μόνον τούτο θέλω πια από τη ζωή μου. Γι' αυτό θα βάλω τα δυνατά μου και θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε γλιτώσω. Μπορεί να μην έχω δύναμη και εξουσία, χρήματα και γνωριμίες, όμως έχουμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε μαζί μας το δίκαιο και τον Θεό που θα μας βοηθήσει. Παίρνε κουράγιο από την αγάπη μας, πονβρίσια στήρευτη και βάσταξε, πλουτή μου. Παρακαλώ σε. Κι εγώ θα δώσω ό,τι έχω και δεν έχω, θα κάνω τα πάντα και σου ορκίζομαι πως γλίωρα ένα σε βγάλω από τη φυλακή. Για πάντα δική σου, σε αγαπώ. Τι αγαπώ σε νόμο. Θέλω να γλιτώσεις τον πλουτίν. Με μου πισόη, ξέρω τι μπορείς. Ώρα είναι να μου πεις πως αυτή η κρίση που σε έπιασε οφείλεται στον πλουτί. Ναι. Και τότε γιατί τόσο καιρό που προσπαθώ να σε πείσω να τον πάρεις. Εσύ δεν ήθελες. Γιατί δεν το έκαμε η καρχιά μου να τον περιπέξω. Τώρα όμως μπορεί να βρω τη δύναμη και να καταφέρω να τον παντρευτώ. Να τα αφήσω όλα του τα πίσω. Να κάνω μια οικογένεια. Να βγω από τον λάκκο των σκοτεινών που έπεσα. Πού ξέρεις. Η αγάπη του μπορεί να με τραβήσει και να με ξαναφκάλει έξω στο φως. Δεν μου λες. Μήπως έχεις την εντύπωση ότι τον ερωτεύτηκες. Δεν ξέρω. Μπορεί. Εάν πιστεύεις ότι ο πλουτής μπορεί να σε σώσει, γελιέσαι πλάνην ικτρά. Ο άνθρωπος ανού δεν μπορεί να βγάλει από πάνω του το κακό του εαυτό. Και αν είναι γάμο που θέλεις, θα τον έχεις. Θα το φροντίσω προσωπικά η ίδια. Θα σε πρικίσω κιόλας. Φτάνει να βάλεις καλά στο μυαλό σου πως το παρελθόν δεν σβήνει εύκολα. Ειδικά το κακό παρελθόν. Και ο πλουτής. Τον πλουτή τον διαλέξαμε, το ξέρεις πολύ καλά, επειδή μας φάνηκε σοβαρός. Τελικά όμως πήγε και έπλεξε με τους επαναστάτες και τα φάγε τα μούτρα του. Και ξέρεις, ποιος είναι ο σημαντικότερος λόγος που δεν θέλω να τον βοηθήσω. Ποιος. Εσύ. Γιατί πραγματικά σε νοιάζομαι. Πραγματικά θέλω το καλό σου. Πρέπει να φύγω τώρα. Θα τα πούμε αργότερα. Στο συνηθισμένο μέρος.
Εάν μου κάνει μια άλλα όνειρα για μας. Όνειρα που όμως θα βγάλουν που πότε. Ποινή με εμένα δεν κομμένη. Δεν κλείνω να πάω σε εγκλήσεις. Θα ξέρω ποτέ τι γίνεται. Αγινέρχος, you're free. Hurry up. Έλα μου με θωρείς. Αν δεν φύγε, αν δεν σου. Αν δεν σου ανθρώπους που αγαπάς και αγαπούσες. Τι ευκαιρίες εχάνονται. Πού θα πάω. Ποιος είσαι. Γιατί έμιλας, ποιος είσαι, τι θέλεις που μένα. Ίσως και να είναι το πεπρωμένο μας. Να σμίξουμε εμείς οι δύο. Δεν το μου λέει αλήθεια, γίνεται. Είμαι αρμασμένη και αγαπώ τον άντρα μου. Εκείνος όμως είναι μακριά. Και εσύ είσαι νέα γυναίκα. Σου λείψε πολύ ένας άντρας δίπλα σου. Άδικα βασανίζεσαι. Κι άδικα προσπάθεις να με αποφύγεις. Το πεπρωμένο του δεν μπορεί κανείς να το αλλάξει. Thank you.
Πες πως είναι η ώρα, δεν θα πω κανείς δάμε. Γεια σας, αδερφέ Διόκλητε. Γύρευκα να σε έφερα, πρέπει να σου συντύχω. Πες πως είναι. Μα πώς σε κατάφερες να μπεις μες στον χώρο που βρίσκονται τα ζωγιά των μοναχών. Σε παρακαλώ, πέμω ότι εσύ είδαν κανένας. Συμπάθαμε που σε κουβάλισα τον πελά μου. Αμα μένει εσύ σε νιάντζε, με είδαν κανένας. Το κελί μου, πώς σε κατάφερες να το έφερες. Όποιος ενδιαφέρεται να έβρει κάτι, βρίσκει τον τρόπο, ναι. Όποιος ενδιαφέρεται, είπες. Ορπίζω να με σε πρόσβαλα με το τόρμημά μου να έρθω, δαμέ. Πες πως είναι η ουρανία. Πρέπει να καταλάβεις ότι απαγορεύεται να μπαίνουν κοπέλες στα σοκιά που βρίσκουν τη μοναχή. Ξέρω το, και έχεις και δίκιο. Πάντως, πρώτη φορά μπαίνω μέσα σε τζελί. Η αλήθεια πάντα είχα την περιέργεια να δω που πας είναι η μοναχή, άμα με μανίσχει τους. Δες πως είναι, λυπούμε πολλά, αλλά πρέπει να φύγεις τώρα. Όχι, αδερφή, δεν κλείσαι, σε πάνω πάνω. Έκαμα τόσο κόπο να έρθω να σε βρω. Άκουμε και στέρισε να φύγω. Παρακαλώ, σε. Ενώ έξω περπατώ και λαλώ σε όλους ψέματα. Ενώ το μόνο που θέλω να κάνω είναι να φωνάξω. Να πω την αλήθεια, να πω ότι τούτα και τούτα έκαμα στη ζωή μου. Να τα βγάλω από μέσα μου. Να πνάσω. Κάνε το. Και θα σε πάρουν με τις πέτρες. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά που έχεις κάνει σε οδηγούν κατευθείαν στην κόλαση. Είναι καιρός να μάθεις το πραγματικό πρόσωπο της γυναίκας σου. Στο γράμμα αυτό θα μάθεις για όλα τα εγκλήματα που έκαμε εις βάρος πολλών συγχωριανών μας. Μαγαλάν. Πώς δεν μπορέσει η Λέιλα να κρύψει το γεγονός ότι είναι έναν καστρωμή. Δεν ήξερα, μάνα, Χαρίς. Όχι να πεις τίποτε σε κανένα. Δεν έχεις έννοια. Δεν θα πω τίποτε. Ξαλού, δεν είχε κανένα στη διάθεση να βοηθήσει, ούτε καν το ίδιο το μοναστήρι. Ήταν που θέλεις να πεις. Ο πρωτοσύγγελος Αρσένιος εξέφρασε την αδυναμία στο να βοηθήσει. Γι' αυτόν και δεν έγινε και καμιά κίνηση από το μοναστήρι. Θα αρκούμε πως η Λέιλα καλά καμίζει και τρέμει τη γάλα του. Η δύναμη της εμπέραζε όπου την εκκλησιά. Δεν έπρεπε όμως να ήταν έτσι. Η εκκλησιά έπρεπε να ήταν υπεράνω των αρκόντων. Έπρεπε να ήταν στήριγμα των φτωχών και των αδύναμων, ανεξαρτήτου θρησκείας. Ο Θεός μπορεί να είναι παντοδύναμος. Όμως τα πλάσματα που τον υπηρετούν έχουν πάθη και αδυναμίες. Όπως και να έρθει τώρα, εμένα λάμνει με έννοια της Λεϊλάς. Δεν τα μπορεί να κάνω, α? Να την αφήγω να το κρατήσει κρυφό, όξα να τη σκάμω το τεμπίσι και να ομολογήσει την αλήθεια της γαλατούς. Και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Φοβούμαι όμως. Φοβούμαι πως η γαλατού είναι να τη σκάμει περί του ζημιά. Μόλις μάθει πως τούτη όλη η φασαρία γίνει και για το τίποτες. Δες πως είναι. Η αλήθεια, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, πάντα φγαίνει στο φως. Εγκάλιονα. Να πείσεις τη Λέιλα να ομολογήσει ένα που γίνει και στην πραγματικότητα και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Γιατί αν το μάθει με οποιοδήποτε άλλον τρόπο, οποιοδήποτε, τα πράγματα ήταν πολλά χειρότερα. Όπως και να έχεις, πως είναι, αν δεν με χρειάζεσαι κάτι άλλο, είναι καλύτερα να φύγεις. Καλό. Πριν χούφι όμως, μπορείς να μου δείξεις την εικόνα παλιογραφής. Ο
Μα τούτη είμαι γιο. Όχι. Τούτη είναι η εικόνα μιας Αγίας που αγιογραφώ. Ποιας Αγίας? Της Αγίας Παρασκευής. Καλόν. Εν ώρα μου εμένα να πιένω. Συγχώρα μου για την περιβάρηση. Ναι, μένεις σένια. Καλώς όρισες. Πώς είσαι, ευκηγές? Είμαι καλά. Μόλις τσαφήκαμε με το γέννημα του ήλιου, εξαπολύσαμε. Τι που να έρθω να σε δω, έσω μου εν τσέπει ακόμα. Κάτσε, κάτσε. Ευχαριστώ. Είναι στο Μλουτίν. Έγραψα τον αγράμμον και για να καταφέρω να το πέψω, επαραγάλισε την Ερατόν να πει πως έγραψε για λόγους σου και έδωσε το της πολυμνίας. Ναι. Έπιαν το γράμμα σου. Πάω να πει πως είδες τον. Έτυχε και είμαστε στο ίδιο τζελί. Πέμω, καλά. Ανού. Πολυδεύκη, πέμω. Τι, είναι καλά. Είναι σιλόν να σου πω ψέματα. Είναι σιλόν να σου κρύφω την αλήθεια. Ο πλουτής Ανού. Ανάσιο. Και ήρθες. Ετοιμαζόμουν και εγώ να στείλω τον πιστακό μας στο Ξαντρί να σε φωνάξει. Ήθελα να σου μιλήσω για κάτι. Δεν ξέρω να μου μερκάστηκες εσύ. Αν με έκοψε λίγο τα ρεγά τώρα, γιατί θέλω να συζητήσω για κάτι πολύ σοβαρό. Μα τι μπορεί να είναι τόσο σημαντικό που έτρεξες αμέσως να μου το πεις? Ήρθε και είπε μου ο Μιχαηλάς πως οι Εγγλέζοι μάχονται να κελεψιάσουν κόσμο. Α, αλήθεια? Είναι. Μήπως σου είπε ο Μιχαηλάς και ποιους ενδέχεται να συλλάβουν? Είπε μου. Φάνηκε μου πολλά παράξενο που με στη λίστα τους είναι και το όνομα του γούμενου του Ιγνάτιου και του Κωνσταντά. Α, μάλιστα. Και σε μένα γιατί ήρθες? Έχω μια υποψία και θέλω να σιγουρευτώ. Δεν μου μανά βάλες το χέρι σου εσού να τους κάτσουμε στη χάψη. Έχω δίκιο? Όχι μόνο έβαλα το χέρι μου, αλλά τους κατέδωσα εγώ ίδια. Τα παραμάνω. Αυτό που άκουσες. Πληροφόρησα τους ανθρώπους μου στην κυβέρνηση ότι τόσο ο ηγούμενος Ιγνάτιος όσο και ο Κωνσταντάς σχεδιάζουν και συνωμοτούν εναντίον των Εγγλέζων. Με το παρελθόν που έχουν αυτοί οι δύο, δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να πείσω τους ανθρώπους μου ότι πρέπει να τους συλλάβουν. Τον ηγούμενο Ιγνάτιο πρέπει να τον έχουν μαζέψει ήδη. Όσο για τον Κωνσταντά, είναι ζήτημα ημερών πότε θα καταλήξει και αυτό στη φυλακή. Αν είναι τυχεροί, μπορεί να τους εξορίσουν και να γλιτώσουν έτσι το κεφάλι τους. Τι πάει να πει, άσχημα? Πρέπει να σου πω λίγο την αλήθεια. Να ξέρεις να που ξημερώνει του άντρα που αγαπάς. Σιγά μου, για να καταλάβω. Ο πλουτής Ανού. Επέρασαν πολλά μαρτυρία στα σέρκα των Εγγλέζων. Δηλαδή? Είχαν τον στην απομόνωση. Για να μην κλείσει αμάτι, εφακούσαν τους τσίγκους. Και όποτε τον επέρναγε για ανάκριση,
Εδέρναν. Χριστέ μου. Οπλουτίζαν μου. Άρκεψαν και η θώρα νορώματα. Άρκεψαν ο νους του να μην πιένει πολύ καλά. Ανού. Πολυδεύκη. Μα είναι το που είχαμε τσέσου δάμε. Ευκάλα μέρα του. Ανού, δεν τα που γίνεται. Είπε μου με τσέσου ότι αφήκες τους να φύγουν πιο χλειο. Έρχεται να δω αν είσαι καλά. Μα σου κλαίσει, δεν τα που γίνε. Αγλουτής. Μέρα με τη μέρα οι Εγγλέζοι ρουφούν ότι η ζωή του με τα βασανιστήρια από το κάμπο. Έρατο άρχισε να εξοδικλά ο νους του. Γιατί έκαμες έτσι πράγμα? Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μπορώ να αφήσω κανέναν να μπει εμπόδιο στα σχέδιά μας. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να βγάλω από τη μέση τον ηγούμενο Ιγνάτιο και στη θέση του να βάλω τον Αρσένιο, που είναι δικός μας άνθρωπος. Τούτα ούλα έκαμες τα για το γέριμον το φράχτην τώρα. Ναι, και για το φράγμα. Πρέπει να ξέρεις, Γιώργη, ότι η θέση του ηγούμενου είναι πολύ σημαντική για την περιοχή μας. Πρέπει λοιπόν σε αυτή τη θέση να είναι ένας δικός μας άνθρωπος που να μπορώ να τον ελέγχω και να πράττει για τα συμφέροντά μας. Με τον Ιγνάτιο να το καταλάβω. Είσαι στους λόγους σου. Για το γέρημο του Κωνσταντάν. Γιατί δεν τον ευκάλεις που τη μέση? Γιατί δεν τον έβγαλες εσύ! Σου ζήτησα επανειλημμένα να τον ξεπαστρέψεις. Αλλά εσύ, ο συνήθως, φάνηκες λίγος και δεν έκανες απολύτως τίποτα. Καθυστέρησες άδικα και αναρωτιέμαι γιατί. Είχα πολλά ζητήματα να γουρίσω και ξέρεις το πολλά καλά το πράγμα. Άνοιξε καλά τα αυτιά σου, Γιώργη. Ο Κωνσταντάς είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Είναι αυτός που ξεσηκώνει τους κωρικούς να αμφισβητούν την εξουσία των Εγγλέζων, αλλά και τη δική μας. Μέχρι και τον ηλίθιο τον Πολυδεύκη παρέσυρε. Γι' αυτό θα το βγάλω από τη μέση, μια και καλή. Ωραν ώρα, μάνα, αναρωτιούμε ώσπου μπορείς να φτάσεις για να πετύχεις το σκοπό σου. Μέχρι την κόλαση. Και έχω ήδη φτάσει μέχρι εκεί. Όσες φορές χρειάστηκε. Να μου θέλεις να πεις. Πώς νομίζεις ότι πέθανε έτσι ξαφνικά ο προηγούμενος, ηγούμενος, ο πάτερ Ευδόκιμος? Είσαι καλά, ηγούμενε! Ένα γιατρό! Τις προάδες και πρόβλημα την καρδιά του! Ένα ποτήρι νερό, γλύωρα! Νερό! Φέρτε το νερό! Εσύ. Εγώ. Τον σκότωσα για το καλό της οικογένειάς μας. Το συμφέρον μας αυτό απαιτούσε. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε τη θέση μας. Όπως μας αρμόζει. Κατάλαβες. Δεν κάνει που έπιαν τον τόπο μας. Τώρα θέλουν να μας ρουφήσουν και το γέμα μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε να τον γλιτώσουμε από τα σέρκα τους. Χανού, ο πλωτής είναι πολύ άσχημα. Θα αρκούμε πως δεν είσαι καμιά νορπία. Ναι, Πολυδεύκη. Αλλά σου εγλίτωσες. Είσαι ελεύθερος. Εγλίτωσα, ναι, Ανού. Εγλίτωσα. Ευκάλαμε, κατηγορήσαμε μόνο για τη συμμετοχή μου στην ΕΔΕΚ. Όμως ο πλουτής, εδώ ζούμε συνεχή. Εχτύπησε ένα Εγγλέζο στρατιώτη και ο Παλαντώνης στα μάτια. Τούτον, είναι λίγο που έκαμε. Εκατάφερε και εγλίτωσες γιατί είσαι γιος άρχοντα. Με γνωριμίες και μέσα. Είσες τον τζίρι σου και τη γαλατού να βουρήσουν για λόγου σου. Αγαπητό μου, κανεί. Αμα ο πλουτής και τόσοι άλλοι που φτωχοί, που έχουν που τον ήλιο μοίρα, είναι καταδικασμένοι να πας στην Κρεμάλα, γιατί δεν έχουν κανέναν να τους βουρήσει. Έφυγες και ούτε γύρισες να το δεις. Και έρχεσαι δαμέ ο μπρος μου, στέκεσαι δαμέ, και λαλείς μου ότι τον βοήθησες να φύγει. Και ο πλουτής τώρα είναι καταδικασμένος να πάει στην Κρεμάλα, και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε για να τον γλιτώσουμε. Άκου μου. Έβαλες τον ούρο σου μέσα στα σέλια σου και έφυγες για να γλιτώσεις το τομάρι σου. Άκου μου, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να ακούσω τίποτε του λόγου σου. Είσαι ένας προδότης, ένας φοητσάρης που μόνο μεγάλα λόγια ξέρει να λαλεί για την ελευθερία.
Δεν αξίζει να χαρίζει κανεί. Εσύ δίζω νερά του. Εσύ δίζω νερά. Τούτον είμαι. Ένας προδότης. Ναι, τούτον είναι αλήθεια. Ο πλουτής είναι ένας ήρωας. Είναι ένας πραγματικός ήρωας. Ανού. Ανού. Ανού, Αναχάρη, ανού. Με παρανόησες. Έφτασες στο σημείο να κάνεις φωνικό μπανα. Άνοιξε τα μάτια σου, Γιώργη. Και κοίτα γύρω σου. Να δεις τι πόλεμος γίνεται. Μόνο όποιος καταφέρει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, θα καταφέρει να επιβιώσει. Τους δειλούς, τους παίρνει το ποτάμι. Κατάλαβα, μάνα. Τέλος του, να σκότωσες. Δεν μπορώ να πω ότι ζορίστηκα και πολύ. Ένα απλό δηλητήριο την έκανε τη δουλειά. Άλλωστε, όλοι ήξεραν ότι ο Ευδόκιμος υποφέρει από την καρδιά του. Κανείς δεν θα υποψιαζόταν ότι ο θάνατός του ήταν δολοφονία. Εισηγείαν! Εισηγείαν! Δεν το πιστεύω τούτο. Εν το χωρί ο νους μου. Η μάνα μου εμιά φώνησα. Σταμάτα να κάνεις σαν κοριτσάκι. Η Μανούλα είναι αποφασισμένη να μην αφήσει τίποτα και κανέναν να μπει ανάμεσα σε σένα και στο δρόμο σου για την επιτυχία. Για σένα τα κάνω όλα. Και για να δεις ότι η Μανούλα δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να φροντίσει, αν το βάλει σκοπό, κανόνισα και κάτι άλλο. Τα πράγμα. Κανόνισα η Πολύμνια να δεχτεί να μεγαλώσει το παιδί της Λεϊλά σαν δικό της. Εξασφάλισα ότι ο διάδοχός σου θα μεγαλώσει δίπλα σου. Τέλος, σε κατάφερες έτσι πράγμα. Έχω τον τρόπο μου. Σου έχεις εμένα δίπλα σου, φοβάσαι τίποτα. Θέλω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Να τους φάμε όλους. Ένα. Καλύτερα. Έπεσε να σμηθεί. Λαλείς να πάει να φωνάξω τη Φλωρεντζούς. Να έρθει να τη δει. Όχι, δεν χρειάζεται. Μια χαρά να νιάνω. Εδώ, τούτα όλα παθαντά από τη στεναχώρκα της. Πολυδεύκη, τούτα που πήγε αλλού σου, Ιαννού, εν τσενουάτα. Εν που τη στεναχώρκα της για τον πλουτή που μιλά έτσι. Ερατώ. Κι εγώ έτσι νοδω για τον εαυτό μου. Είμαι ένας φοητσάρης που ετόρμησα να υπογράψω ένα χαρτί που να παρνιούμε την πίστη μου για την ελευθερία. Ούλα μου τα πιστεύω σε μια στιγμή, μόνο και μόνο για να σώσω τη ζωή μου. Πολυδευκή, με μίλας έτσι. Εγώ ξέρω πως ενέδειλιασες. Και εν είναι η πρώτη φορά που έπιεσαι ενάντια στην οικογένειά σου. Εν μπορούσες αν ήθελες να είσαι όπως τον Καράγιορκη και να εκμεταλλεύκεσαι τους φτωχούς και τους αδύναμους. Εν μπορούσες ακόμα να παντρευτείς μια πλούσια και να απολύνουν τα μαλλιά του κύρου σου. Αμα εσύ είναι έτσι άνθρωπος. Είναι για τούτο που σ' αγαπούν όλοι στο χωρκό. Και σου. Η Γιουίντα. Τίποτε.
Να μου κάνεις να μέσω. Ενδικά να συσταρίσω ένα κοντογραφείο σου, αφέντη. Αν θέλεις συστάρισμα, άτι. Πάνε και θέλω να μείνω μανιχός μου. Καλό όπως προστάζεις, αφέντη. Τ' ακούεις. Αλλή βολά που να μπαίνεις να μέσα, δεν με ρωτάς πρώτα. Καλό. Μια και θέλω να σου συντύχω. Εμένα να έρχομαι τα Καραγιώρκη. Το βρεις και ένα άλλο δάμε, α. Ανδρονίκη. Είναι τα ιδέα αν έχεις για λέω μου. Χαρκέσαι πως είναι άνθρωπος πατάλης. Πατάλης. Τσε, να μου σκέφτεσαι να κάνεις. Να μου σκέφτομαι να κάνω. Ότι χάψιν ευκήγαρα το άμα με το χατζινιάρχο. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρο σύνταλο να μου συμπεριφερθεί. Πολυδευκή, ο κύριος σου έκαμε τη γη πηγή για να σε ευκάλε που είχε χάψει. Ευκάλε με άμα θα αρκούμε πως θα είναι τόσο καλός μητά μου που θα να πάει. Δεν μου θέλεις να πεις. Ράτο, ναι, ευκήγα από τη χάψη. Αμα όλοι ξέρουν πως σε συναξάμε οι Εγγλέζοι. Απαρνίστηκα την πίστη μου για ελευθερία και για την ενώση. Και τούτα όλα έκαματα για να σώσω το όνομα της οικογένειάς μου. Ο κύρις μου ποιον έτσι μπορεί να με αρμάσει με καμιά ναρκόντισσα. Πε μου ποιος πελός να δεχτεί να βάλει στο σπίτι του έναν που επί φυλακή. Μουχτάρης, βάλε, έτσι μπορώ να γίνω. Και να θέλω, οι Εγγλέζοι θα φύγουν έναν άνθρωπο σαν και εμένα να πιάει έτσι πως το για τούτο σου λαλό να δω. Για τους δικούς μου είμαι ένας άγριστος ποιον. Είμαι όπως τον άπαρον των κουτσών που δεν μπορεί να κάνει. Να χαρείς, μην μιλάς με τον τρόπο. Είσαι καλό πλάσμα. Και θα σ' αφήκει έτσι ο Θεός. Να πω εννοείς. Μπορεί, Πολυδεύκη, η τύχη σου να είναι αλλού. Ξέρεις τόσα πράγματα, εσπούδασες. Μπορεί να βοηθήσεις τους χωρκανούς με άλλον τρόπο. Και στο μέλλον να βοηθήσεις και για την πατρίδα σου. Ξέρω πως ασχολήσουν πολλά που δεν μπορούν να αξιαστούν, αλλά δουν τις δύσκολες τις τιμές που περνώ. Μ' ανοιχά η συντροφιά σου, μαλαθιανίσκη, τον καμόν τον δικό μου. Και να με κάνει να αξιάσω το ρεζίλι που να πάθω που όλον τον κόσμο μου, που τον Χατζινιάρχο και που τον Καραγιώρκη να μα. Άκου μου, εγώ έτσι απαιτήσει που λέω σου έντσι έχω. Αμα γίνον που σκέφτομαι είναι πως αν μείνω σε τον τόπο, δεν θα μπορώ να ζω με την τάτσα του προδότη. Και θα ρωκούμε πως είναι καλύτερο να φύγω. Να φύγεις. Και πού να πάεις. Αρκέσαι πως είμαι πλάσμα που μπορεί να κάνει τα πάντα για να έχει δύναμη στα χέρια του. Ότι είμαι ποτσίνος που γελούν του κόσμου για το συμφέρον και το κέφι τους. Πώς μπορώ να προδώσω τα πλάσματα από δίπλα μου, Ανδρονίκη. Όπως έκανα και μητάσω. Έκανα το κέφι μου. Έμεινε σαν καστρωμένη που λέω μου. Και ύστερησε πια το μωρό σου. Και εδώ κάτω της Ολύμνιας για δικών της. Τούτο είναι αλήθεια. Έκαμες το. Αμα... αφού της μα ρωτάς είναι τα πλάσμα αν είσαι, να σου πω. Εγώ θα αρκούμε πως είσαι καλό ψύχος. Εξαιτίας μου έγινες παραμάνα της κόρης σου. Και πρέπει να με θεωρείς παλιάδρομο. Ναι, αμα μόνον και μόνον που το σκέφτεσαι. Του τον πάει να πει πως τυραννιέσαι για τις πράξεις σου. Και τούτον εμένα λαλή μου πολλά. Εγώ αρκοντά Καραγιώρκη πιστεύω πως αν κάτσεις να συλλογιστείς και σκοπήσεις βαθιά μες τα σώψυχα σου, να βρεις έναν άλλον εαυτό. Έναν άλλον άνθρωπο, με χρουσήν καρκιά. Με αγάπη και καλοσύνη για τον κόσμο. Καλά τα λόγια που μου λαλείς, αμά. Εν είναι η αλήθεια.
Να πάω στις Αθήνες πάλι. Να προσπαθήσω να σας δω τη ζωή μου. Για μέ, δεν θα έχω κανένα να με δαχτυλοδείχνει. Ναι, έχεις δίκιο. Μπορεί έτσι να καλύτερα. Α, την ώρα μου να παίρνω. Πόμινε. Άτε και έφυγες, όπως λαλείς. Άτε και πίεσεις στις Αθήνες. Να βρεις την ευτυχία σου. Κι άλλες φορές έφυγες, μα ήταν που καταφέρες. Έχεις δίκιο. Ακόμα και στην Αθήνα να πάω. Το κορμί μου. Ο νους μου και η σκέψη μου είναι πάντα δάμε. Στον τόπο μου, στους δικούς μου και... Τούτη είναι η αλήθεια. Ξέρω. Όπως τότε. Που έπιες μητά μου. Εν τσεκάμες το για να κρυάνεις την κάψα σου. Έκαμες το επειδή μ' αγάπας με την καρκιά σου. Και γιώθαρκομαι πως ακόμα αγαπάς με. Για τούτον μάικε στη δούλεψή σου. Να κάνω ασέντια την παραμάνα της Γαλάτιας. Δεν μπορεί να κάνω αντρονίκη. Τέλος είναι να δω κοπάμω και να μην ποτίζω στενά χόρκα και προδοσίαν τα πλάσματα από γύρω μου. Πρέπει να βρω την τίγρουση καρκιά που μου λαλείς εσού. Πρέπει. Αναρωτάς τη γνώμη μου. Εγκάλιο να παρατήσεις να κρώνεσαι της μάνας σου. Και ποδά και δά να ακούεις μανιχά ότι σε προστάζει η ψυχή σου. Άις το Θεό να φωτίσει το μονοπάτι σου και να καταλάβεις, αφέντη. Να καταλάβεις πως είναι η γαλατού που σε κατάντησε έτσι άνθρωπο. Που ακόμα και σου ο ίδιος άρκεψες να φοάσαι. Συμπάθαμε. Είναι ώρα μου να πάει νόγιο. Παρετήσω να κρονούμε τις μάνας μου. Της μάνας μου. Και εντελώς να το καταφέρω τούτο. Εντελώς. Καταλαβαίνω, Αλεξάνδρε μου. Αλλά και πάλι, δεν είναι καλά έτσι που κάνεις. Ούτε τρώεις, ούτε πίνεις, ούτε όρεξη έχεις για να δουλέψεις. Ως πού να πάει τούτη κουβέντα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου. Όλα όσα ήξερα, όλα όσα πίστευα και αγαπούσα, γκρεμίστηκαν ξαφνικά μπροστά στα μάτια μου. Όλα ήταν ψεύτικα. Ζούσα σε ένα ψέμα, Μαρία μου. Το καταλαβαίνεις αυτό. Ναι, είναι στιγμές που νομίζω θα τρελαθώ. Καλά. Πιστεύεις ότι η οικογένεια που σε μεγάλωσε είναι εξεπίτηδες που σου έκρυφε την αλήθεια? Τι εννοείς? Τούτη, πώς θα χτες ελάλες τους γονιούς σου. Είχαν κάποιον λόγο να σου λαλούν ψέματα? Είναι το καλό σου που ήθελαν πάνω πουλα. Η αλήθεια είναι ότι με φρόντιζαν και με μεγάλωναν δίνοντάς μου πολύ αγάπη. Ακόμα και όταν έχασα τον πατέρα μου,
Η μητέρα μου στάθηκε βράχος δίπλα μου. Φρόντισε να μην μου λείψει ποτέ τίποτα. Θωρείς, Αλεξάνδρε μου, δεν έζησες μες στο ψέμα. Έζησες μες στην αλήθεια. Την αλήθεια του Αλεξάνδρου Νομικού, του γιου του Ευρυπίδη και της Αντιγόνης. Μόνο που ο Αλέξανδρος Νομικός δεν υπάρχει πια. Τη θέση του πήρε το παιδί αγνώστων γονέων που γράφει το πιστοποιητικό μου. Πρέπει να μάθω την αλήθεια. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Τι να μου σκέφτεσαι να κάνεις? Θα ψάξω να μάθω επιτέλους ποιος είμαι. Ποια είναι η πραγματική μου οικογένεια, ποιοι είναι οι αληθινοί μου γονείς και κυρίως γιατί. Για ποιο λόγο με έδωσαν. Και μάλιστα, ξέρω από πού θα ξεκινήσω. Πότε? Από την Κύπρο. Είμαι σίγουρη ότι ο Αντζουλής θα σου κάνει και πολύ καλή τιμή. Πατέρα! Ο Κωνσταντάς αγαπάει το γιο του και τον έχει ανάγκη. Γι' αυτό σε παρακαλώ, όταν δεις τον Αντζουλή, πες του να προσπαθήσει τουλάχιστον να είναι σωστός με τον πατέρα του. Τίποτα δεν μου ανήκει. Ακόμα και αυτό το πιάνο δεν είναι δικό μου. Είναι της οικογένειας που με μεγάλωσε. Δεν ξέρω αν θέλω να αναλάβω αυτό το αξίωμα. Ξέρω να μπορώ να κάνω για να φτιάξω το μυαλό μου πάνω μου. Δεν μπορείς εσύ κατά να τους περιπέξω ότι έχασα το μωρό. Εσύ είναι τα σκοπόνε εσείς για λόγω μου, βοδάκια. Με να γινώ μου φτάρι μπορώ, με να αρμαστώ καμιά πλούσια. Το διφάτσα που θωρείς στην εφημερίδα, εν του σωτήρα μου. Εν του ανθρώπου που με γλίτωσε που τζίν το τέρας που με έβαλε εγκάτω για να με πειράξει. Είναι τα πράγματα. Δεν μου είπες. Είμαι τίν. Είναι με τίν που σε λαλούν. Και σου που έμαθες το όνομα μου.